τελειώνοντας, σε προσωπικό τόνο να απευθυνθώ στη καθεμιά και τον καθένα από σας. Στρατεύθηκα στο Πασόκ το 1989, όταν πολλοί εγκατέλειπαν τον καράβι, όταν ο Ανδρέας βρισκόταν κατηγορούμενος ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου και όταν βρισκόταν σε πλήρη εφαρμογή η στρατηγική διάλυση του Πασόκ. Εγγυήθηκα με κόστος, προτάσσοντας το εμείς σε σχέση με το εγώ, την ενότητα της παράταξης το 2007 και συνέβαλα αγωνιστικά στη νίκη του 2009. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών τον Ιούνιο του 2011, για λόγους πρωτίστως εθνικούς αλλά και παραταξιακούς, ανέλαβα βάρη ιστορικά, βάρη εμφανή αλλά και βάρη αφανή. Δέχτηκα επιθέσεις γελίες και αθέμητες, αλλά ευτυχώς η αλήθεια έχει την δική της δυναμική και εκδικείται. Υφιστάμεθα και υφίσταμε ως πρόεδρος και εκπρόσωπό σας και εγώ την πρόκληση αντιφατικών συμπεριφορών από ανθρώπους με καταλυτική ευθύνη για την πορεία της παράταξης. Κάποιοι μίλησαν για ηχηρές απουσίες από το συνέδριο. Στο συνέδριο υπάρχει η ηχηρή παρουσία η δική σας και των ανθρώπων που ψήφισαν την προηγούμενη Κυριακή. Όποιοι, όπως συνηθίζεται και στο παρελθόν, παρότι τιμήθηκαν από την παράταξη και κατέλαβαν πολύ σημαντικά πολιτικά και κρατικά αξιώματα και κάνουν τώρα πλάγια βήματα εξόδου, βρίσκονται στην διάθεση της κριτικής, της παράταξης και της κοινωνίας. Το δικό μου προσκλητήριο, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς καμία εξαίρεση, είναι προσκλητήριο ενότητας, ανανέωσης, αυτοπεποίθησης, αγώνα. Και σας αφορά όλους προσωπικά, όσους είστε εδώ και όλη την παράταξη, όλα τα μέλη, όλους τους φίλους, όλα τα στελέχη ανεξαιρέτως. Χρειαζόμαστε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Χρειαζόμαστε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία. Είπα προηγουμένως ότι η αλήθεια είναι μια σχέση, δύσκολη αλλά στέρεη. Και θέλω να πω καθαρά ότι δεν είμαστε ολιγαρχείς. Το Πασόκ της νέας εποχής δεν είναι το μικρό αντίγραφο του παλιού Πασόκ. Άρα λέω και λέμε όχι στους συμβιβασμούς της ακινησίας. Θέτουμε τις προϋποθέσεις ενός Πασόκ και πάλι πλειοψηφικού και πολυσυλλεκτικού, αλλά χωρίς διολυστήσεις στο λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Ένα Πασόκ που μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και της αλληλεγγύης, αλλά όχι των ψεύτικων υποσχέσεων. Ένα Πασόκ που είναι παράγοντα σταθερότητας και θέτει το δικό του προοδευτικό πρόσημο στην εθνική στρατηγική και την κυβερνητική πολιτική. Ένα Πασόκ που συμμετέχει στην διαμόρφωση των νέων ευρωπαϊκών συσχετισμών. Φίλες και φίλοι, δεν παίζουμε ούτε μικροκομματικά ούτε εσωκομματικά παιχνίδια με την μοίρα του τόπου και του λαού. Δυστυχώς, κυριαρχούν στον δημόσιο λόγο οι θεωρίες της συνωμοσίας, οι θεωρίες της ιτοπάθειας και της εθνικής αυτοϋποτίμησης. Και κάποιοι αναζητούν τις θεωρίες του απομηχανής Θεού που μπορεί να δώσει λύση χωρίς δουλειά, λύση χωρίς κόπο. Εάν μέσα από τα βάθη της ελληνικής ψυχής, της παράδοσης και της ιστορίας μας έπαινα να αναδείξουμε μια θεωρία υπερβατική και εμείς,
Αυτή θα ήταν η θεωρία του θαύματος, αλλά όχι του θεολογικού θαύματος, του ποιητικού θαύματος. Ο Γιώργος Εφαίρης έγραψε σε ένα ποίημα, κατά τη γνώμη μου φαινομενικά ερωτικό αλλά βαθιά ιστορικό, το 1929-1930, μέσα σε συνθήκες ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κρίσης, κάποιους στίχους που τους ξέρετε και που θέλω να τους αφιερώσω σε όλον τον ελληνικό λαό. Λέει ο Σεφέρης: «Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα, που ανοίγει τα επουράνια και είναι όλα βολετά. Στην πέτρα της υπομονής, με δουλειά, το δικό μας θαύμα βασίζεται στο σχέδιο, στην βούληση, στην αίσθηση των συσχετισμών, στη σταθερή πορεία. Εμείς θα φτιάξουμε το θαύμα της παράταξης, το θαύμα του έθνους». Γεια σας.